Να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Σπανό, που είναι ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος 1 Αποστρατεία, διεθνής πραγματογνώμονας, για να συζητήσουμε μαζί του για το τι ακριβώς πήγε στραβά σε όλη αυτή την ιστορία. Κύριε Σπανέ, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και στο πάνελ σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτά που έλεγε πριν από λίγο η Χαρά Γιαννοπούλου. Καταρχάς, αυτά τα 10-15 λεπτά που χρειάστηκε για να βυθιστεί το σκάφος, εσείς το θεωρείτε μια λογική, να το πω έτσι, ένα λογικό χρονικό διάστημα ή βυθίστηκε πολύ γρήγορα? Τι ακριβώς συνέβη? Τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής? Κύριε Μαγκυριάδη, επειδή χάσαμε μέχρι στιγμής, υπάρχουν 79 νεκροί και δεν ξέρουμε πόσοι ακόμα είναι αγνοούμενοι. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου και η προστασία του αποτελεί ένα ύψιστο καθήκον της πολιτείας μας, αλλά και επιτακτική υποχρέωση όλων μας. Άρα η έρευνα και διάωση επιβάλλεται από την πολιτεία να είναι άμεση και να έχει τα αποτελέσματα που πρέπει. Σε αυτό λοιπόν το δύσκολο έργο έρχεται το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάωσης να συντονίσει οποιαδήποτε θαλάσσια προβλήματα υπάρχουν σε σχέση με αυτά. Μια και ξεκινήσατε με αυτό, κύριε Σπανέ, θέλω να ρωτήσω τι ρεαλιστικές ελπίδες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή έχω αντιμετωπίσει και στο πεδίο πολλά τέτοια περιστατικά και από το θάλαμο επιχειρήσεων αλλά και σαν κυβερνήτης του πλωτού, οι πιθανότητες είναι μηδαμίνες. Θα σας πω για ποιο λόγο. Το σκάφος πρέπει να έφυγε εδώ και περίπου 2 ημέρες από το λιμάνι της Λιβύης, το Τομπρούκ. Διένυσε περίπου, αν βρέθηκε περίπου 47 μίλια βορειοδυτικά της Πύλου, διένυσε περίπου 300 ναυτικά μίλια. Άρα ήταν εντός FIR Αθηνών. FIR Αθηνών σημαίνει ότι έχουμε την απόλυτη ευθύνη και υποχρέωση να επιχειρήσουμε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάωσης σε συνεργασία με τις άλλες αρχές. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το πλοίο, όταν ξεκίνησε από εκεί, όντως υπήρξε πληροφορία από τη Frontex προς τις αντίστοιχες αρχές της Ιταλίας, δηλαδή στο κέντρο έρευνας και διάωσης της Ιταλίας, MRCC, ROMS λέγεται αυτό, το οποίο είχε πληροφορίες ότι το σκάφος αυτό πρόκειται να έρθει στην Ιταλία. Αυτό κατά άγνωστους λόγους βρέθηκε νοτιοδυτικά της Πύλου. Δηλαδή η πορεία του ήταν βόρειο-βόρειο-δυτική, ενώ μπορούσε να ήταν βορειοδυτική απευθείας, να πήγαινε δηλαδή προς την Ιταλία. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με το εξής. Πρώτον, αν υπήρχαν και δύσκολες καιρικές συνθήκες που από ό,τι γνωρίζω ήταν ήπιες καιρικές συνθήκες, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό βέβαια για να συντονίζει μια επιχείρηση έρευνας και διάωσης. Και από την άλλη πιστεύω ότι μάλλον ήθελε να πλησιάσει τις ελληνικές ακτές με το σκεπτικό ότι μπορεί να μην είχε κάψει το σκάφος. Γιατί ένα σκάφος τέτοιο, περίπου 30 μέτρα, που είναι ένα παλιό αλλιευτικό, τα γνωρίζουμε αυτά τα αλλιευτικά της Λιβύης, τα έχουμε ξανασυναντήσει, δεν είναι αξιόπλα σκάφη, είναι βαριά σκαριά, έχουν αποθηκευτικούς χώρους μεγάλους, είναι περίπου 30 μέτρα και μπορούν όντως να χωρέσουν και 600 και 700 άτομα, σαν σταφύλια βέβαια, όχι με normal έννοια. Αυτά τα σκάφη λοιπόν δεν έχουν καθόλου πιστοπτικά αξιοπλοίας. Δεν είναι αξιόπλα δηλαδή, είναι πλωτά, θα το πω πολύ απλά, πλωτά νεκροταφεία. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση φαίνεται ότι βρέθηκε σε δυσχερή θέση το σκάφος, έσβησαν οι μηχανές του γιατί πιθανόν να είναι μηχανική βλάβη ή αποκάψιμα, το πιθανότερο κατά με. Και επειδή είχε μεγάλο αριθμό, εκεί εστιάζω εγώ ότι πρέπει να είχε πάρα πολλούς επιβαίνοντες και πιθανόν να είναι και γυναικόπαιδα στους εσωτερικούς χώρους του αλλιευτικού, ότι λόγω του μεγάλου βάρους που είχε το σκάφος, λόγω του μεγάλου αριθμού που έχει υπερβεί κατά, να το πω, 1000% περισσότερο από αυτό που προβλέπει το πρωτόκολλο του, αν υπήρξε πρωτόκολλο. Δηλαδή, αν λέμε το πρωτόκολλο, ασφαλείας, τι λέει, ότι ένα τέτοιο σκάφος μπορεί να χωρέσει, να το πω έτσι, 50-60 ανθρώπους το πολύ? Αυτό τα αλλιευτικά, το πολύ που μπορούν να χωρέσουν βάσει τη επάνδρωσή του, δεν είναι παραπάνω από 10-15 άτομα και πολλά, σας λέω. Για να κάνουν αλλιευτική εργασία. Όμως, αν είναι να μεταφέρουν και 100 ανθρώπους, δεν έχει πρόβλημα σε χώρους. Το πρόβλημα έγκυται στο ότι έχει γεμίσει με ανθρώπους στους αποθετικούς χώρους. Βλέπω μια φωτογραφία που δείχνεται ότι είναι κρεμασμένοι άνθρωποι στο κατάστημα που μιλάμε για πάνω από 100. Είναι φωτογραφία που έχει τραβήξει η Frontex, ένα αέριο μέσω της Frontex. Βλέπω ένα παλιό κάραβο, παλιό σάφιο πλοίο από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, το οποίο όπως σας είπα δεν είναι αξιόπλο. Και οι άνθρωποι εδώ βλέπουμε σώθηκαν το πλοίο το οποίο κατάφερε να περισσώσει ένα μεγάλο αριθμό και εδώ ξανά επιστρέφουμε στη φωτογραφία από το λευτικό.
Αυτό που λέει το αλευτικό είναι πάνω από 100-150 άτομα εκεί. Διασώθηκαν οι 104 και θα είναι σίγουρα από το κατάστρωμα και οι πιο νέοι. Mm-hmm. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν και σίγουρα από τη στιγμή που βυθίστηκε το σκάφος, όπως λέτε, μέσα σε 10-15 λεπτά είναι ένας χρόνος πάρα πολύ γρήγορος. Mm. Διότι η μετακίνηση των επιβενώντων μέσα προς τη μία την άλλη πλευρά σε ένα σκάφος ακινητοποιημένο σίγουρα φέρνει μεγάλη κλίση δεξιά ή αριστερά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει αρνητικό μετακεντρικό ύψος, όπως λέμε στην ναυτιλία, mm-hmm. και να έχει αυτό που λέμε την τελαπάρη, δηλαδή έχετε πάνω κάτω. Μάλιστα. Είναι το capsize που λέμε. Άρα με το που γύρισε το πλοίο, που μπάνταρε που λέμε το πλοίο προς τη δεξιά ή προς την αριστερή πλευρά, μπήκαν αμέσως νερά μέσα. Είναι, mm. είναι το σκαρί, μην ξεχνάτε, είναι σιδερένιο. Mm. Έβαλε νερά και αμέσως το πλοίο βούλιαξε μέσα σε 10-15 λεπτά και είναι αυτονόητο αυτό. Σε τέτοιο βάθος, κύριε Σπανέ, μπορεί να γίνει ανέλκυση του πλοίου? Όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάθος. Είναι περίπου 5.000 μέτρα. 5.000 είναι άπατο. Είναι, μιλάμε για μεγάλη επιχείρηση. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να βρεθεί ένα συνεργείο από τις ΗΠΑ και αυτό με μεγάλο κόστος για να ανεβάσει ένα τέτοιο σκάφος. Είναι δύσκολη η ανέλκυσή του. Αν ήταν μέχρι 2.000-2.500 μέτρα, θα έλεγα ότι και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Το έχουμε κάνει και σε κάποια F-16 αεροπλάνο που είχαν πέσει στη θάλασσα. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο και βέβαια είναι άσχημο αυτό να το λέμε, αλλά γιατί σίγουρα έχει εγκλωβισμένους ανθρώπους μέσα, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε δεν θα βρεθούν ποτέ. Προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Το σκάφος, επαναλαμβάνω, ήταν σιδερένιο και η κλίση του έφερε την άμεση βύθισή του. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να σωθεί το σκάφος αυτό είναι μια άλλη επιχείρηση. Και είναι αυτά τα οποία πολλές φορές λέμε θα πρέπει να φτιάξουμε και ναυαγωγοσωστικούς σταθμούς στη χώρα μας, να ασχοληθούμε λίγο σοβαρότερα με την έρευνα και διάσωση σε διάφορα σημεία, γιατί πρόκειται για ανθρώπινες ψυχές. Και μία ζωή είναι πολύτιμη. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να γίνει αυτό? Μία ζωή να είναι αυτή, όχι τόσες ψυχές. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε ναυαγωγοσωστικούς σταθμούς. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί αν είχαμε επανδρομένα ρημουλικά ναυαγωγοσωστικά σκάφη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να πλησιάσουν τέτοιου είδους σκάφη για να τα. Να τα μποτζάρουν, που λέμε, να τα δέσουν έτσι ώστε να τα κρατήσουν στην επιφάνεια, ναι. πιθανόν φυσικά όπως καταλαβαίνετε. Αυτό βέβαια προϋποθέτει, γιατί αν στηριχτούμε στο ότι χρειάστηκε 10-15 λεπτά για να βυθιστεί το σκάφος, προϋποθέτει ότι αυτά τα σκάφη που εσείς υποδεικνύετε αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι πολύ κοντά στο συγκεκριμένο σημείο. Μα προσέξτε. Να έχουν δυνατότητα άμεσης παρέμβασης μέσα σε 10 λεπτά. Ακριβώς. Προσέξτε όμως. Εγώ άκουσα. Και αυτό νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς, και από τη δήλωση που έκανε το ενίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας, που είναι και αρμόδιο για τα θέματα αυτά, έτσι να το λέμε, ότι υπήρξε σκάφος του λιμενικού εκεί, που είχε ειδοποιηθεί από τις Ιταλικές Αρχές και μάλιστα πήγε να συνδράμει στο να επιβιβάσει, φαίνεται, τον κόσμο. Γιατί βέβαια όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούσε να τους επιβιβάσει ένα σκάφος, ναι. αλλά υπήρχαν και παραπλέοντα πλοία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, γιατί στο έργο της έρευνας και διάσωσης. Πάντα βοηθούν τα παραπλέοντα πλοία και παρευρέθηκαν παραπλέοντα πλοία. Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουν πολύ καλά και φορτηγά πλοία και άλλα πλοία. Και βέβαια, μάλιστα, καταλαβαίνω ότι η βύθιση ακολούθησε λίγα λεπτά μετά τη μηχανική βλάβη, έτσι δεν είναι? Πιθανόν ότι μετά τη μηχανική βλάβη υπήρχε ο πανικός, άρχισε να μετακινείται ο κόσμος. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, υπολογίστε με την ταχύτητα που πάει ένα τέτοιο σκάφος περίπου 5 μίλια, από το σημείο που φύγανε και εκεί που βρεθήκαν είναι περίπου 2 μέρες στη θάλασσα. Μάλιστα. 2-24 ώρα. Και θέλαν ακόμα ένα 24 ώρα αν θέλαν να πάνε στην Ιταλία. Μιλάμε δηλαδή για μια απόσταση περίπου 300 ναυτικά μίλια από εκεί που έφυγαν, από το λιμάνι της Λιβύης, και άλλα περίπου 200 ναυτικά μίλια για να έρθουν. Όπως το είπατε, κύριε Σπανέ, μιλάμε για πλωτά νεκροταφεία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θέλει ειδική επιχείρηση. Είναι δύσκολες οι επιχειρήσεις αυτές. Λυπάμαι που το λέω, είναι δύσκολες οι επιχειρήσεις. Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και για όσα διαφωτιστικά μας είπατε για να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Και κάτι άλλο θέλω να πω πριν κλείσω, κύριε Μαγκυριάδη, ότι οι έρευνες βάσει τη νομοθεσία πρέπει να συνεχιστούν για τουλάχιστον 72 ώρες από αέρα και θάλασσα, διότι πρέπει να καλύψουμε όλη την περιοχή σύμφωνα πάντα με τα ρεύματα. Πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά οι αρμόδιοι της επιχείρησης, να ακολουθήσουν τι ρεύματα υπάρχουν εκεί, μήπως βρούμε επιζώντες. Και το κακό βέβαια είναι ότι δεν είχαν σωσίβια. Τους βλέπω δηλαδή, βλέπω και τους ανθρώπους τι που είναι σωσίβια, σωστά, εδώ που μιλάμε για μια κατάσταση. Είναι μεγάλο. Είναι σοβαρό αυτό. Είναι σοβαρό. Και πραγματικά μας πιάνει η καρδιά μας. Θα το πω πολύ απλά. Ραγίζει η καρδιά μας. Κύριε Σπανέ, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.